νέα τροπολογία ρύθμισης δανείων για πληστηριασμούς και τα λοιπά. Και από την άλλη, επειδή είμαστε σε mood εκλογών, μην ξεχνιόμαστε, 18 μήνες μετά πετούνε οι χορηγήσεις και επιχορηγήσεις, για παράδειγμα για τους σεισμόπληκτους του Αρακαλοχωρίου, που σε ένα χρόνο θα είναι άλλη περιοχή. Ναι, αλλά άμα βγαίνει ο πρόεδρος των σεισμόπληκτων εκεί του Συλλόγου Ελπίδα, ο κύριος Γκαντάτσιος, με νέες δεσμεύσεις λογαριασμών από αυτούς που είναι, πώς να το πω, απείραχτοι, έτσι έχει πει το ΦΕΚ, μέσα από την αρρωγή, τι να πεις. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη. Όπως το είπατε, με νέες δεσμεύσεις λογαριασμών, φτάσαμε τις 6 μέχρι τώρα. Ναι. Η κατρακύλα νομίζω δεν έχει τέλος και απορώ από χθες την εκπομπή σας που άκουσα και την κυρία Μπλοκογιάννη ότι αυτά θα λογοδοτήσουν τα τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα. Εγώ θα περίμενα να το δω αυτό. Κοιτάξτε, το πράγμα έχει ξεφύγει. Μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Θέλετε να πείτε ότι μετά της προηγούμενης εβδομάδας έρχονται 6 δεσμεύσεις λογαριασμών σε τράπεζες από το πρόγραμμα αρρωγή που είναι υποτίθεται απείραχτο, ακατάσχετο και μη δεσμευόμενο? Ναι, 6 είναι μέχρι τώρα οι καταγγελίες όσοι μας έχουν έρθει σε εμάς. Μάλιστα. Έχουν πάει σε ένα τραπεζικό ίδρυμα, έχει κατατεθεί το ΦΕΚ. Ναι. Το τραπεζικό ίδρυμα είπε ότι εμείς αυτά που είναι να πάρουμε θα τα πάρουμε. Δεν μας ενδιαφέρει το ΦΕΚ δηλαδή. Δεν μας ενδιαφέρει το ΦΕΚ. Καταθέσαμε και τις υπουργικές αποφάσεις που σε όλες αναφέρεται ότι είναι κατάσχετα. Έχω στα χέρια μου όμως ένα έγγραφο. Ναι. Δηλαδή το έχω διαβάσει, δεν το έχω στα χέρια μου, αλλά το έχω δει. Όπου το τραπεζικό, το συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα, ναι, αναφέρει ότι σε 30 μέρες, αν δεν τα λάβει κάποιος τα χρήματα, από αυτά που αναφέρεται ότι είναι για τους σεισμόπληκτους, ναι, κατάσχονται. Το χαρτί είναι του τραπεζικού ιδρύματος ή είναι κρατικού? Βούλα και υπογραφή. Ναι, του τραπεζικού ιδρύματος, το οποίο δηλαδή ερμηνεύει το ΦΕΚ όπως θέλει. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, καθαρά ασύδωτα όπως θέλει. Μισό λεπτό κύριε Γκαντάτσιο, κάντε μου τη χάρη, μισό λεπτό. Βεβαίως για τους πληστηριασμούς και τις νέες ρυθμίσεις έχω τον κύριο Γιώργο Καλτσά, δικηγόρο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και δικηγόρο στον Άριο Πάγο. Κύριε Καλτσά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη, να πω λίγο με αφορμή. Μισό λεπτό, κύριε Καλτσά, μισό λεπτό. Θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή έτυχε τώρα. Έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελπίδα που είναι σεισμόπληκτη στο Αρκαλοχώρι. Μας λέει ο άνθρωπος ότι φτάνουμε σε 6 νέες καταγγελίες δέσμευσης λογαριασμών από τράπεζα σεισμοπλήκτων που έχουν χρήματα από την αρρωγή. Και μας έχουν πει όλοι οι κυβερνητικοί ηθήνοντες και τελευταία η βουλευτής, η κυρία Μπακογιάννη, ότι αυτός με ΦΕΚ, και όντως είναι έτσι, είναι απείραχτοι λογαριασμοί. Πώς οι τράπεζες βάζουν χέρι? Αυτό, κύριε Σαχίνη, με βάση αυτά που άκουσα από τον πρόεδρο, ουσιαστικά τα ποσά αυτά εξομοιώνονται κατά κάποιο τρόπο με μισθό. Γιατί τι λέει ο κώδικας πολιτικής δικονομίας για το μισθό? Ότι αν δεν τον αναλάβεις εντός 30 ημερών, όπως είπε ο πρόεδρος για τις αποζημιώσεις, ναι, από εκεί και πέρα θεωρείται κατάθεση, με αποτέλεσμα να μπορεί να κατασχεθεί κανονικά. Μα δηλαδή, τι μισθός, αφού είναι ενίσχυση από το πρόγραμμα αρρωγή, δεν φαίνεται? Θέλω να πω, ναι, πως το εξομοιώνει ώστε να μπορέσει μετά από την πάροδο των 30 ημερών να το θεωρήσει κατάθεση και να μπορέσει να το κατάσχει. Αλλά εφόσον υπήρξε η διαβεβαίωση ότι είναι ακατάσχετη αποζημίωση, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου αυτή η διάκριση ότι μετά τις 30 μέρες γίνεται κατάθεση και κατάσχεται. Ναι, κύριε Καντάτσιο, τι θέλετε να ρωτήσετε το... Καλημέρα, κύριε Καλτσά. Καλημέρα. Στο έγγραφο που έχω δει αναφέρει ξεκάθαρα η τράπεζα γνωρίζει ότι τα χρήματα προέρχονται από τις φυσικές καταστροφές, η αποκατάσταση επισκευών και υλικών ζημιών σε σπίτια ή σε επιχειρήσεις. Το γνωρίζει, το αναφέρει μέσα. Μάλιστα, το ποσό ήταν 16.257 και βάζει δέσμευση και για υπόλοιπο ποσό 995 ευρώ στο δικαιούχο. Δηλαδή χωστάει και άλλα, θα του πάρει και τα υπόλοιπα. Αν δηλαδή πει και υπόλοιπο ποσό από αρρωγή, θα του πάρει και το υπόλοιπο. Το γράφει μέσα. Ωραία πράγματα. Ωραία, κύριε Πρόεδρε. Συνεπώς αναφέρει, δεν είμαι νομικός, αναφέρει το νόμο 4855 του 21, δηλαδή 1,5 μήνα μετά το σεισμό, και το άρθρο 175, δηλαδή 1,5 μήνα μετά το σεισμό. Εμείς
Πήραμε την αρρωγή και αυτόματα τα τραπεζικά ιδρύματα, κάποια τραπεζικά ιδρύματα, θεώρησαν ότι η αρρωγή ισχύει για 30 μέρες. Μα πώς ισχύει για 30 μέρες? Πρέπει να κατατεθούν και έχουν κατατεθεί μόνο 5. Δηλαδή σε λίγο θα έχουμε και το υπόλοιπο. Και ο υπόλοιπος κόσμος... Μισό λεπτό. Κύριε Καλτσά. Αυτή είναι μια αυθαίρετη ερμηνεία από τα τραπεζικά ιδρύματα. Και γιατί είναι αυθαίρετη ερμηνεία? Γιατί με την ερμηνεία που κάνουν, όπως ακριβώς σας είπα πριν, εξομοιώνουν, δηλαδή προσπαθούν με την ερμηνεία αυτή μετά την πάροδο των 30 ημερών να ουσιαστικά να θεωρηθεί αυτό το ποσό ότι μπορεί να κατασχεθεί. Δηλαδή... Με βάση ακριβώς αυτό που λέει ο κόσμος, αλλά είναι μια λανθασμένη ερμηνεία, γιατί αυτό αφορά ποσά που κατάσχονται. Οι συγκεκριμένες αποζημιώσεις είναι ακατάσχετες. Επομένως δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου αυτή η ερμηνεία. Δεν υπάρχει περιθώριο ερμηνείας διαφορετικής από το ακατάσχετο. Κύριε Καλτσά, άρα νομίζω εδώ ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική άμεση παρέμβαση, διότι δεν φαντάζομαι να θέλουν από ανθρώπους που δεν έχουν ούτε το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους να προσφύγουν δικαστικά. Πάντα βρούνε. Ακριβώς. Πάντα βρούνε. Δηλαδή, έλεος. Είναι πολιτικό το ζήτημα και πολιτικά πρέπει να λυθεί. Μισό λεπτό, κύριε. Εμείς ο σύλλογος θεωρούμε ότι από εδώ και πέρα θα περιμένουμε λίγο ακόμα, να δούμε και τι θα απαντήσουν στις επερωτήσεις των βουλευτών. Δεν θα αφήσουμε, εννοείται, βέβαια, τους συμπολίτες μας μετέωρους. Μα τι να αφήσετε, αυτό είναι ντροπή. Πρέπει να. Την προστασία της πολιτείας. Ντράπηκε και η ντροπή εδώ πέρα τώρα. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σαχίνη, όμως εδώ δημιουργείται και αποζημιωτική ευθύνη των τραπεζικών ιδρυμάτων. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποστεί μια ηθική βλάβη. Δηλαδή, πέρα από την περιουσιακή ζημιά τους, ναι, που έχουν κατασκευθεί χρήματα, έχουν και μια ζημιά μη περιουσιακή, ηθική, η οποία βέβαια αποτιμάται και αυτή οικονομικά, έτσι. Κύριε Πρόεδρε, πριν σας αποχαιρετήσω, αφού σας ευχαριστήσω, γιατί είναι πολύτιμη πληροφορία και να μαθευτεί. Εδώ φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Ρέει το χρήμα στο λέγιν και στην πράξη από τη μία τσέπη μπαίνουν και από την άλλη. Όχι απλά βγαίνουν, σας ζητάνε κι άλλα. Θέλω να μου πείτε, άρα όλα αυτά τα αφηγήματα ότι σε ένα χρόνο θα είστε άλλο χωριό, να τα ξεχάσουμε. Εννοείται. Μάλιστα. Με ορίζοντα δεκαετίες και βλέπουμε. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν τα αφήνετε το θέμα. Περιμένετε. Όχι, παρέμβαση από τα Υπουργεία, έτσι. Ακριβώς. Δεν θα τα αφήσουμε το θέμα. Και να ξέρουν ότι έχουν απέναντι ένα σύλλογο που ενδιαφέρεται, αγωνίζεται και όλα τα μέλη προσπαθούν για αυτό το πράγμα. Εμείς θα φτιάξουμε την περιοχή μας όπως τη θέλουμε. Κύριε Καντάσιο, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε.